Πάμε στο κλίμα της ημέρας, στο τροπάριο της Κασιανής και βέβαια η παραβολή των Παρθένων. Ιωάννης Λίλης, επίκουρος καθηγητής και πρόεδρος των θεολόγων σε επίπεδο Κρήτης. Τι κάνετε, πώς είστε, Ιωάννη, στον Ενικό μιλάμε. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, Νίκο, χρόνια πολλά, βέβαια. Λοιπόν, σήμερα μεγάλη Τρίτη. Μεγάλη Τρίτη, τι γιορτάζουμε και ποιοι οι συμβολισμοί όσο πιο περιεκτικά μπορείς. Είναι οι 10 Παρθένες. Κυρίως όμως επειδή τώρα το απόγευμα θα ακούσουμε τον όρθρο της αυριανής ημέρας, έχουμε τη γυναίκα την Πόρνη που πηγαίνει να λείψει με τα μαλλιά της τα πόδια του Κυρίου με ένα πολύ ακριβό μύρο και διαμαρτύρεται ο Ιούδας. Ουσιαστικά αυτό είναι σήμερα που ακούμε και το ακούσαμε και την Κυριακή των Βαΐων στο Ευαγγέλιο, πρέπει να ήταν μάλλον η ίδια γυναίκα και το ίδιο περιστατικό, που συνέβη λίγο πριν τη σύλληψη του Κυρίου και είπε ο Ιούδας γιατί τόσο ακριβό μύρο θα μπορούσαμε να τα δώσουμε στους φτωχούς και λέει ο Κύριος τους φτωχούς πάντοτε θα τους έχετε, εμένα δεν θα έχετε. Αυτό το περιστατικό το θυμόμαστε σήμερα, ουσιαστικά για τη Μεγάλη Τετάρτη όρθρο που το διαβάζουμε Μεγάλη Τρίτη και γι' αυτό το περιστατικό υπάρχει το γνωστό τροπάριο της Κασιανής που ακούμε σήμερα Μεγάλη Τρίτη που το έγραψε η μοναχή Κασιανή πολύ αργότερα. Μάλλον το 890 περίπου μετά Χριστόν. Μάλιστα. Έχουμε εισέλθει στη Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι πολλά τα μηνύματα, ναι, από την εικόνα που έχεις, επειδή μεταφερόμαστε και συνδεόμαστε και με τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά καθημερινά. Ποια η κίνηση στους εκεί προσέλευση, στο κομμάτι της προσέλευσης των πιστών? Από σήμερα κορυφώνεται το πάρο της Κασιανής και το ξέρει ο κόσμος. Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη, κορυφώνεται πάρα πολύ προσέλευση. Με κορύφωση βέβαια Μεγάλη Παρασκευή, όπου είναι ο Επιτάφιος, για να πάμε Μεγάλο Σάββατο αργά βράδυ, Κυριακή Πάσχα, ξημερώματα για την Ανάσταση. Από σήμερα ο κόσμος έρχεται πολύ εντατικά στους ναούς. Μεγάλη Τετάρτη συνήθως υπάρχει μια χαλάρωση μικρή. Μεγάλη Πέμπτη είναι οι 12 περικοπές, τα λεγόμενα 12 Ευαγγέλια, που λέμε. Βέβαια, 4 είναι τα Ευαγγέλια ή 1, αλλά είναι πολύ γνωστές οι 12 περικοπές. Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή με τον Επιτάφιο, νομίζω έχουμε τον περισσότερο κόσμο στους ναούς. Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι, ήθελα λίγο για το τροπάριο της Κασιανής, γιατί είναι σημαντικό, μυθιστορηματικός ο τρόπος, διότι είναι γνωστό ότι ο Αυτοκράτορας ήθελε να παντρευτεί τον 1ο αιώνα, μια κοπέλα, ήθελε να πάρει αυτή την Κασιανή τη μοναχή. Αλλά την ώρα που θα διάλεγε τη γυναίκα και της έδωσε ένα χρυσό μήλο, είπε ο Αυτοκράτορας από τη γυναίκα έρχονται τα χειρότερα, εκγυναικώς τα φαύλα, εκείνη απάντησε ναι, αλλά και εκγυναικώς τα κρήτο, τα καλύτερα. Αυτό πρόσβαλε τον Αυτοκράτορα και διάλεξε μία άλλη, τη Θεοδόρα από την Παπλαγωνία και όχι την Κασιανή. Πολύ αργότερα όμως, λίγο πριν πεθάνει, μετά από 70 χρόνια, ερωτευμένος ακόμα με αυτή τη μοναχή την Κασιανή, πηγαίνει να τη βρει, είχε γίνει καλόγρια, εκείνη κρύφτηκε στο κελί της για να μην τον δει και είδε πάνω στο τραπέζι αυτό το τροπάριο που λέμε σήμερα της Κασιανής και αναφερόταν στη γυναίκα Πόρνη που συνάντησε τον Κύριο. Και έτσι μυθιστορηματικά αυτό το τροπάριο σήμερα κάθε Μεγάλη Τρίτη διαβάζεται. Μάλιστα. Και η φράση που λέει ότι αυτά τα πόδια που έπλυνε είναι τα ίδια που άκουσε εκείνο το δειλινό η Εύα στον κήπο. Αυτή τη φράση την έβαλε ο ίδιος ο Αυτοκράτορας. Μάλιστα. Τον Ιωάννη, σας ευχαριστήσω πολύ. Μάλλον 870-880. Ευχαριστώ θερμά. Καλή Μεγάλη Εβδομάδα να έχουμε.